Εδώ επιστρέψαμε μαζί σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, και όπως ήδη σας αναφέραμε, την ερχόμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που έρχεται, θα έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Φροντιστών Μαγνησίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Νάνος, είναι εδώ μαζί μας. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων, έτσι. Είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν φαντάζεται, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Είναι γεγονός, αλλά το πρώτο στάδιο της αγωνίας την Παρασκευή μετά τη μία το μεσημέρι σιγά σιγά θα τελειώσει. Οι μαθητές της Γάμα Λυκείου θα μάθουν τις βαθμολογίες και θα αρχίσει ουσιαστικά μία διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού που είναι και το πιο σημαντικό σκέλος. Εκεί δεν έχουμε κάτι να αλλάζει με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, σωστά, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Ουσιαστικά, ανάλογα με την ΕΒΕ, τα παιδιά τα οποία έχουν μία συγκεκριμένη επίδοση, όταν θα ανοίξουν το μηχανογραφικό δελτίο, θα δουν ποιες σχολές μπορούν να δηλώσουν, ενώ να κάνουμε γνωστό ότι μπορούν όσα παιδιά θέλουν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό, το οποίο αφορούν ουσιαστικά τα δημόσια ΙΕΚ. Άρα, τώρα, εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν οι φετινοί υποψήφοι, τι είναι, κύριε Νάνο? Θέλω να πω, παρατηρούμε όλοι τώρα τις εκτιμήσεις που υπάρχουν σχετικά με τις βάσεις, έτσι. Και είχαμε και τη σφαγή στα μαθήματα, στα θέματα που μπήκαν στη φυσική. Άρα, η αγωνία τους είναι μεγαλύτερη. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι φέτος στο μάθημα της φυσικής είχαμε, θα μου επιτρέψετε να πω, απαράδεκτα θέματα, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Δεν έφτανε ο χρόνος για να τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Δεν έφτανε ο χρόνος. Προσωπικά, επειδή η ιδιότητά μου είναι φυσικός, είδα ότι τα θέματα... Άρα εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα ακριβώς. Και από πρώτο χέρι. Τι θέματα ήταν αυτά? Είδα ότι τα θέματα ήταν εκτός συγκεκριμένης ώρας που έπρεπε να βγουν, δηλαδή δεν βγαίναν στο τρίωρο. Ήταν εκτός φιλοσοφίας. Σκεφτείτε ότι έβαλαν απόδειξη μετά από 20 χρόνια και γενικότερα κάποια δεν ήταν, όπως λέμε, κλιμακούμενης δυσκολίας, έτσι ώστε να βγουν και οι βαθμολογίες που πρέπει. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό, διότι είτε μπαίνει ένα εύκολο θέμα, είτε μπαίνει ένα δύσκολο, κάθε χρόνο θα μπει συγκεκριμένος αριθμός μαθητών σε οποιαδήποτε σχολή. Και οι βαθμολογίες θα διαμορφώσουν και τη βάση. Ακριβώς, γιατί πρόκειται για έναν διαγωνισμό εν τέλει. Αυτό όμως είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το ερώτημα υπάρχει και από... κυρίως από τους ίδιους τους υποψηφίους που βίωσαν αυτή την κατάσταση με θέματα που δεν προλάβαιναν στο τρίωρο να τα λύσουν, έτσι, δεν ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και όλοι απορούν τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, όσοι κάθισαν για να βρουν τα θέματα στα οποία φέτος θα εξεταστούν στη φυσική υποψήφοι, τι σκεφτόντουσαν? Αυτή την απάντηση περιμένουν τα παιδιά. Όλοι οι φυσικοί που συζητάμε μεταξύ μας έχουμε... εντός εισαγωγικών αυτή την απορία, διότι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, ειδικά για το μάθημα της φυσικής, μία στόχευση, να το πω έτσι, διότι η δυσκολία συνεχώς αυξάνεται και γενικά το μάθημα δεν εξετάζεται σωστά όπως θα έπρεπε και στην έκτασή του και στην ύλη και γενικότερα, αλλά όπως έχουμε πει, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Τα όρια δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν από το σχολικό βιβλίο, το οποίο αυτό διδάσκονται τα παιδιά. Και τα θέματα θα πρέπει να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, έτσι ώστε να βγει και η αντίστοιχη βαθμολογία, όπως είπαμε και στην αρχή. Τώρα, είναι όμως μια διαδικασία όπως γίνεται, γιατί έχουν παραμείνει πανελλαδικές εξετάσεις εδώ, ενώ τόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Πανελλαδικές είναι εδώ. Και είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Σαν κάθε χρόνο, με κάποια μαθήματα, έτσι, αυτά τα περίεργα τα θέματα και τα παράδεκτα, όπως εσείς είπατε, να θέλουν να κόψουν τα φτερά των παιδιών που στην ουσία τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να σπουδάσουν. Ακριβώς, και δεν έχει νόημα σε αυτό που κάνουν. Και φέτος συνέβη σε 3 από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ήδη θα δούμε πτωτικές τάσεις στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, διότι και στο μάθημα της έκθεσης είχαμε πτωτικές τάσεις σε σχέση με πέρσι και ιδιαίτερα στο μάθημα της ιστορίας θα δούμε πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Άρα αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή παλιά θεωρητική, θα έχουμε πτώσεις στις βάσεις.
Πόσο μάλλον στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου έχουμε τη φυσική και τα μαθηματικά, όπου και εκεί είχαμε πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Τα μαθηματικά βέβαια ήταν αυτό που λέμε κλιμακούμενης δυσκολίας, αλλά πιο δύσκολα από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Όμως κλιμακούμενης δυσκολίας. Κλιμακούμενης δηλαδή, δυσκολίας ήταν ωραία θέματα στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων, της δυσκολίας δηλαδή που πρέπει να έχει. Να μπορεί να γράψει κάθε υποψήφιος μέχρι εκεί που ακριβώς έχει διαβάσει. Ακριβώς, την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά, χωρίς να μαυρώνεται ότι έχει κάνει, όπως έγινε στο μάθημα της φυσικής. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο που έχουμε πάλι τη φυσική, πάλι θα συμπαρασύρει τις βάσεις προς τα κάτω, ενώ στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχει ένα φρένο, διότι στα δύο μαθήματα της οικονομίας και της πληροφορικής είχαμε σχετικά καλές επιδόσεις, αλλά το μάθημα της έκθεσης και των μαθηματικών, παραδοσιακά στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε πολύ χαμηλές επιδόσεις. Τώρα με αυτό που συνέβη στη φυσική, λέτε ότι μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις να έρχονται, γιατί ακούμε, πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας των παιδιών, αλλά υπάρχουν και εκείνοι γονείς που έχουν προχωρήσει συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες, πέρα από τις επιστολές διαμαρτυρίας, να ακολουθήσουν ακόμη και το δρόμο της δικαιοσύνης, από ό,τι πληροφορούμαστε. Αυτό, λέτε, μπορεί κάποια στιγμή να φέρει αποτελέσματα άλλα. Δηλαδή, να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, το πρώτο και κυριότερο. Για ποιο λόγο τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους υποψηφίους? Τι εκτιμάτε εσείς από την εμπειρία σας? Σίγουρα η οποιοδήποτε αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι θετικά. Εγώ θα έλεγα ότι θα βγει κάτι καλό εάν δημοσιοποιηθούν τα ονόματα μετά το τέλος των εξετάσεων που έβαλαν αυτά τα θέματα και να αξιολογηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, που είναι και το αρμόδιο. Πολύ ορθά. Πρόκειται για μια κίνηση στην οποία θα κατευνάσει τέτοιου είδους θέματα και να πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα μάθημα το οποίο έχει σαν βάση το πείραμα, και να καταλάβουμε ότι δεν εξετάζεται πειραματικά το κατεξοχήν μάθημα του πειράματος στις πανελλαδικές εξετάσεις, και θα πρέπει να το κάνουμε όσο λιγότερο μαθηματικοποιημένο γίνεται. Μάλιστα. Και να καταλάβουμε ότι τα παιδιά δεν είναι πείραμα. Δεν μπορούν να γίνονται πείραμα. Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει λίγο να προσέξουμε το συγκεκριμένο μάθημα. Τώρα, επειδή στη Μαγνησία αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία οι υποψήφοι είχαν μια πολύ δύσκολη χρονιά, έτσι, από τις πλημμύρες και μετά, κυρίως από τις πλημμύρες, και πολύ έτσι ταράχθηκε και η καθημερινότητά τους και ο τρόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες διάβαζαν, έχουν ζητήσει οι υποψήφοι μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, άλλης μεταχείρισης να τύχουν, μιας ειδικής μοριοδότησης. Τι βλέπετε εσείς γύρω από αυτό? Κοιτάξτε, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2%. Κατά προσωπική μου άποψη, τα μόρια τα οποία δίνουν είναι ελάχιστα. 2% όχι σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αλλά σε εκείνες τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως λέμε, έτσι. Και δεν ξέρουμε και αν είναι όλη η Θεσσαλία μέσα σε αυτό τώρα το πλαίσιο. Σίγουρα δεν θα είναι όλοι. Και είναι, κατά την άποψή μου, λίγα τα μόρια στα οποία πρημοδοτούνται οι μαθητές, διότι θα σκεφτούμε ότι εκείνες εποχές, ιδιαίτερα στο νομό της Καρδίτσας, αλλά και στη Μαγνησία, οι άνθρωποι ψάχνανε σπίτια για να μείνουν, ζήσανε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και ορισμένοι και μέχρι και τώρα που δεν έχουν ξεπεράσει τα ακριβώς προβλήματα. Και ένα παιδί, σκεφτείτε, που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις, έψαχνε να βρει σπίτι να μείνει, δεν είχε ρεύμα, είχε στοιχειώδη πράγματα τα οποία δεν τα ζήσανε τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδας. Άρα λέτε το 2% σε όποιες περιοχές και αν είναι, δεν είναι αντίστοιχο της καταστροφής που έγινε και των δυσκολιών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφοι σε σχέση με τα παιδιά σε άλλες περιοχές. Σίγουρα, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο ο 1,5 με 2 μήνες που πέρασε όλη αυτή η καταστροφή, είναι και όλα αυτά που ήρθαν στην πορεία, που δεν είχαμε μια ομαλή διεξαγωγή του διαβάσματος κάθε παιδιού. Μάλιστα. Κύριε Νάνο, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ και σας καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί οι φροντιστές είστε δίπλα στους υποψηφίους πάντα, έτσι. Είστε κοντά τους και ζείτε και βιώνετε κάθε φορά την αγωνία αυτών των παιδιών, που εγώ θα το πω για άλλη μια φορά.
τα παιδιά, οι νέοι αυτοί, οι έφηβοι μας, θέλουν να σπουδάσουν. Δεν ζητούν κάτι παράλογο. Να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, να σπουδάσουν θέλουν. Και έτσι με αυτά που συμβαίνουν, δεν πρέπει να δείχνουμε ότι τους εκδικούμαστε. Σίγουρα θα πρέπει τα παιδιά σε δεύτερη φάση να κάνουν μια σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει να έχουν τρεις κύριους γνώμονες. Θα πρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση για το ποιοι είναι σαν προσωπικότητες, να εντοπίσουν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο είναι εσωστρεφή δεν θα μπορεί να κάνει εύκολα δημόσιες σχέσεις, ή ένα παιδί το οποίο δεν έχει το που λέμε πιάνει το χέρι του, δεν θα μπορεί να είναι οδοντετεχνίτης που χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει μια ενδοσκόπηση, είτε και με βοήθεια ενός συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, για το τι θέλει και τι μπορεί. Mm-hmm. Σίγουρα όταν βγουν οι βαθμολογίες θα πρέπει να αναζητήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα για να δει το συνολικό βαθμό που έχει και στη συνέχεια θα πρέπει να δει οι σχολές που μπορεί να δηλώσει, το πρόγραμμα σπουδών και για να βγάλει έτσι μια σφαιρική απόφαση. Να ξέρουμε ότι τέλεια απόφαση παιδιά δεν υπάρχει. Εμείς ψάχνουμε κάποιες κατευθύνσεις που είναι ναι. κοντά στην προσωπικότητά ναι. μας. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση όλα στην πορεία μπορούν να αλλάξουν και να διορθωθούν. Έτσι, σίγουρα. Τώρα θα ξεκινήσουν σε ένα γενικό δρόμο. Μετά αυτός ο δρόμος έχει διάφορα παρακλάδια που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις εφόσον το επιθυμούν. Αλλά το κυριότερο αυτό που λέτε κι εσείς να γίνει ενδοσκόπηση. Οι ίδιοι να αποφασίσουν, όχι τι θέλουν γύρω να γίνουν. Χωρίς έτσι προκαταλήψεις να το πω έτσι και χωρίς στερεότυπα. Ναι, τα δικά εγώ, τους θέλω να ακριβώς, θα πρέπει να ακούσουν τα θέλω τους οι γονείς και εν τέλει θα τους δώσω και μία συμβουλή για την Παρασκευή. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε τα κλάματα εντός εισαγωγικών, διότι την Παρασκευή δεν βλέπουμε απλά τη βαθμολογία. Αρχές Αυγούστου που θα έχουμε τις βάσεις θα μπορούμε να κρίνουμε ναι, ακριβώς πιο ψύχρεμα, τι έχουμε πετύχει και να δούμε την κατεύθυνσή μας. Μάλιστα. Έχετε και εσείς δρόμο μπροστά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς, ευχαριστώ κύριε και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα επιτυχία πολύ. Στα παιδιά. Από όλους.